πρώτη μου στάση στο Ντονέρ, ένα μικρό μαγαζάκι που έχει ανοίξει ο Γιλμάς με τη γυναίκα του Σουλτάν και οι δυο τους από την Κωνσταντινούπολη. Στα μικρά τραπεζάκια του σερβίρει εκλεκτές λιχουδιές πολίτικης και αρμένικης κουζίνας, η σλίκι οφτέ, μαντί, πικάντικα λαχματζούμ, αλλά και χορταστικά κεμπάπ με ωραίο βουτυρά το ρύζι. Σπεσιαλιτέ του, το χειροποίητο ντονέρ που ψήνεται σε μια ειδική κατασκευή στα κάρβουνα. Στην Ελλάδα πόσα χρόνια? 30 χρόνια είμαι εδώ. Και με τη γυναίκα σου πόσα χρόνια παντρεμένη? Είμαι 15 είναι. 15. 15 χρόνια. 15 χρόνια, ναι. Έχω δύο παιδιά. Γνωριστήκατε πού? Στο Τουρκία. Τουρκία. Στην Τουρκία. Άρα ναι, κάνατε όλο το ταξίδι μαζί, παντού. Ναι. Είναι καλή μαγείρισα? Εσένα ρωτάει. Όχι, δεν εντάξει, μαθαίνει. Κάποια πράγματα μαθαίνει. Από μένα μαθαίνει. Στο σπίτι ποιος μαγειρεύει? Εγώ πάλι. Και στο σπίτι? Ναι. Πάντα, παντού και εγώ κάνω. Έλα ρε θύριο. Δεν πάω να πουτένα να φάω φαγητό. Γιατί κάρβουνο? Κάρβουνο και ξύλο περίπου το ίδιο δουλειά κάνει. Πίτες για να φάνε κόσμος πιο φρέσκα, γιατί φαγητό όταν τρως πρέπει να είναι ζεστή, είναι πίτες. Άρα το ζυμάρι το κάνεις εσύ? Ζυμάρι εγώ κάνω. Εγώ είμαι φούρναρης, χασάμπι, όλα. Όλα? Όλα. Αυτή τη στιγμή όλα. Πώς γίνεται να σε όλα? Όταν δουλεύεις 42 χρόνια το ίδιο δουλειά. 42 χρόνια? 42 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι? 53. Και ξεκίνησες πού? Το Τουρκία. Το μεράκι της μαγειρικής το πήρες από ποιον? Το αδερφό μου ήταν μάγειρας. Εκεί ξεκίνησα. Πρωί το σχολείο, μεσημέρι το εστιατόριο. Ήταν εύκολο στην Τουρκία να πεις ότι θα γίνεις μάγειρας? Εμένα ήταν εύκολο, γιατί η δουλειά που κάναμε ήταν πολύ δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, όλες τις δουλειές που κάναμε, αυτή τη κρέατα και τέτοια, κεμπάπ και φούρνο, είναι πραγματικά ήταν δύσκολη δουλειά. Αφού καταφέρναμε, άρα ήταν εύκολο, δηλαδή τα γίνουν μαγείρες και τέτοια. Ναι. Γι' αυτό. Τι διαφορετικό έχει αυτό το εστιατόριο από όλα τα υπόλοιπα της πολιτικής κουζίνας που υπάρχουν? Το διαφορά μου είναι, εγώ πιστεύω ό,τι φτιάχνω χέρια μου, εγώ μπορώ να φάω όλα, γι' αυτό το λόγο και μπορώ να δίνω. Άρα, ό,τι φτιάχνεις το τρως εσύ ο ίδιος, οπότε το δίνεις και στους πελάτες. Τι τρώω εδώ τώρα? Μαντί τρώω. Μαντί, ποιος το έχει φτιάξει? Εμείς φτιάχνουμε. Ο Γιλμάς ανοίγει, εμείς δύο γυναίκες βάζουμε κύμα και κλείνουμε. Και μετά τα βράζουμε εδώ. Το γιαούρτι. Γιαούρτι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λίγο καυτερό, όχι πάρα πολύ. Ναι, λίγο καυτερό είναι. Ναι. Όσο πρέπει. Και αυτό τι είναι? Το κεμπάπ είναι. Απλό κεμπάπ. Τι κιμά? Το μοσχάρι και αρνί μαζί. Μοσχάρι και αρνί μαζί. Μοσχάρι για ένα μισό-μισό. Περίπου μισό-μισό. Πάρα πολύ ωραίο. Ντολμάδες. Είναι ντολμαδάκια, είναι. Ποιος τα έφτιαξε? Εμείς φτιάχνουμε. Ναι. Με τι είναι μέσα? Ρύζι, άνοιτο, φρεσκοχρεμνίδι, μπαχαρικά. Ρύζι και μυρωδικά και μπαχαρικά. Ναι. Αυτό και σπιτικό γιαούρτι είναι αυτό. Είναι σπιτικό, ναι, γι' αυτό είναι διαφορετικό. Ναι, σπιτικό γιαούρτι. Ναι, γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς φτιάχνουμε γιαούρτι, ναι. Από την αρχή? Ναι. Για στα χέρια σου, πάρα πολύ ωραία. Εδώ τι έχουμε? Χιουνκιάρ αρνί. Χιουνκιάρ το... Χιουνκιάρ με αρνί, ναι, αρνί. Η μελιτζάνα είναι καπνιστή, ναι. Ναι. Στο κάρβουνο. Όλα ψήνουμε εδώ. Ναι, όλα ψήνουμε εδώ. Καταπληκτικό. Όλα ψήνουμε εδώ. Το ντονέρ που είναι? Το ντονέρ το βράδυ βάζουμε το 8 η ώρα, 8 μέχρι 11. Ναι. Δηλαδή, για ποιον λόγο το βάζουμε 8-10. Συγγνώμη, αυτή τη μηχανή από πού την έχεις πάρει? Του Τουρκία το έχω φέρει. Την Τουρκία. Την Τουρκία έχω φέρει. Αυτή είναι παραδοσιακή. Είναι παραδοσιακή, βέβαια. Δεν είναι το τυχαία. Δεν είναι, αυτό όλο δεν είναι τυχαία. Τα παιδιά σας θα τα βάζατε σε αυτή τη δουλειά? Εγώ όχι, γιατί είναι πολύ χωραστική δουλειά και είναι δύσκολη. Εγώ ήμουν έγκυος, μέχρι τελευταία μέρα δούλεψα. Ναι. Εδώ. Εγώ λέω ναι. Πρέπει να μαθαίνει άνθρωπος δουλειάς τι είναι. Ναι. Εύκολο να μην μαθαίνει τίποτα. Αυτό γι' αυτό το λόγο πρέπει να μαθαίνει τι είναι και μαγειρική.